Μαζί μας και ο κύριος Σταυρέλης, υποψήφιος δήμαρχος Κορινθίων. Κύριε Σταυρέλη, έχετε μπει πάρα πολύ δυναμικά στον προεκλογικό στίβο. Χθες μάλιστα ανακοινώσατε και ένα καινούριο υποψήφιο. Σας βλέπουμε ότι καταθέτετε και προτάσεις. Είστε, μπορώ να πω, καινοτόμος σε πάρα πολλά πράγματα, γιατί είστε από τους υποψηφίους που όχι μόνο ανακοίνωσαν το όνομα ενός συνδυασμού ή τους υποψηφίους κλπ. Αλλά βλέπουμε από πολύ νωρίς να καταθέτετε πάρα πολλές προτάσεις. Πώς βλέπετε λοιπόν την προσπάθειά σας αυτή στον κόσμο, τι απήχηση έχει, τι σας λέει ο κόσμος? Κοιτάξτε, αν δεν υπήρχε απήχηση στον κόσμο, προφανώς και δεν θα είμαστε σε αυτό το σημείο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά για την παράταξή μας, για τον συνδυασμό μας. Γι' αυτό και βλέπετε ότι συνεχώς ανακοινώνουμε και ονόματα υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, αλλά κυρίως μέρη του προγράμματος. Είτε είναι έργα, είτε δράσεις, είτε υπηρεσίες. Έχουμε μια δεκαμελή ομάδα από μηχανικούς στο Δήμο Κορινθίων, στην παράταξή μας, η οποία συνεχώς κάθε 10 μέρες βγάζουμε και ένα έργο. Προχθές βγάλαμε το 11ο, 12ο, αν θυμάμαι καλά, έργο, με πλήρη οδικό χάρτη. Είναι κάτι που ίσως είναι και πανελλήνια πρωτοτυπία, ψάξτε όπου αλλού θέλετε. Γνωρίζετε και γνωρίζουν οι Κορίνθιοι ότι το κατέχουμε πολύ καλά το αντικείμενο και με τον ίδιο και αμύωτο ρυθμό θα συνεχίσουμε μέχρι τις εκλογές. Πολλοί μας έλεγαν ότι ξεκινήσαμε νωρίς. Τελικά δεν είναι καθόλου νωρίς. Είμαστε η μόνη παράταξη και η μόνη υποψηφιότητα η δική μου, η οποία έχουμε κάνει τη μεγάλη συγκέντρωση 500 και πλέον ατόμων στο εργατικό κέντρο, μια βαριά παρακαταθήκη και για μένα αλλά και για τους υπόλοιπους συνδυασμούς. Είμαστε η μόνη παράταξη η οποία έχει ανακοινώσει όνομα, βασικές αρχές και διακήρυξη και σταδιακά βλέπετε ότι ανακοινώνουμε και ονόματα. Ήδη έχω ανακοινώσει 14 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και θα μπορούσε και αύριο ακόμα να ανακοινώσω και το σύνολο των 47. Όμως σιγά σιγά σταδιακά ανακοινώνουμε ανά περιοχή, ανά διαμέρισμα, ανά κοινότητα. Στην πορεία θα μπούμε και στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες του Δήμου Κορινθίου. Μέχρι το τέλος ελπίζω να έχουμε ολοκληρώσει, δηλαδή μέχρι Μάρτιο-Απρίλιο, να έχουμε ολοκληρώσει όλο το πρόγραμμα, να το δώσουμε στη δημοσιότητα, όχι αποσπασματικά ανά έργο όπως είναι τώρα, αλλά στο σύνολό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.